Καλημέρα σας κύριε Καζάκη, τι κάνετε? Όσο μπορούμε καλύτερα, φαντάζομαι, όπως όλος ο κόσμος. Και καλό μήνα. Καλά είστε? Και στους τηλεθεατές και στους ακροατές σας. Καλά είστε, δυνατός καιρός? Προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι μας. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είστε οικονομολόγος και μάλιστα από τους 30 καλύτερους οικονομολόγους. Είναι έτσι, έτσι, μου λένε, έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αν κρίνει κανείς την αποτελεσματικότητα κάποιου στην επιστήμη του, είναι να σκεφτεί κανείς ότι το 2009, όταν οι άλλοι σιωπούσαν, εγώ ανέλυα την κατάσταση που υπήρχε τότε στη χώρα και έλεγα για το χρέος και την καταστροφή που εργόταν. Είστε και Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Θέλετε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες για το τι είναι το ΕΠΑΜ? Και βεβαίως μετά θα πάμε για το λόγο της επίσκεψής σας εδώ στην Λέσβο. Διότι έχετε και σήμερα μία... Ναι, βεβαίως. Στο αεροδρόμιο είμαι ήδη αυτή τη στιγμή. Ναι. Πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα, στον δρόμο? Στο αεροδρόμιο. Α, στο αεροδρόμιο. Ωραία. Ναι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, ή δεν έχετε έρθει ακόμη? Όχι. Είμαι στη διαδικασία. Α, είστε στο Ελευθέρω Βενιζέλο? Ναι. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, είστε Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ. Τι είναι αυτό το ΕΠΑΜ, κύριε Καζάκη? Το ΕΠΑΜ είναι μια προσπάθεια που γεννήθηκε μέσα από τις πλατείες το 2011, όταν διαμαρτυρόταν όλος ο κόσμος. Φαντάζομαι θυμάστε όπως τους είχαν χαρακτηρίσει αγανακτισμένο τον κόσμο την εποχή εκείνη. Βρεθήκαμε άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ μας να λέμε ότι είναι διαμαρτυρία, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Μεταξύ αυτών δε ήταν και οι κυβερνώντες. Βεβαίως. Δεν τα λέμε αυτά. Μετά το γυρίσαμε το πράγμα. Ναι, μετά το ξεχάσαμε το πράγμα. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει στο διαδίκτυο να δει συζητήσεις τότε στην πλατεία με τα πάνελ. Βρισκόμουν και εγώ και οι μελλοντικοί υπουργοί. Όλοι οι υπόλοιποι γίνανε υπουργοί, με ξέρεις εμένα. Αυτό δηλώνει κάτι για μένα, για την στάση τη δική μου. Από την άλλη μεριά, τότε την εποχή εκείνη λέγαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λυθεί. Αυτή την κρίση που αντιμετωπίσαμε, τη χρεοκοπία, δεν μπορεί να λυθεί ούτε με δεξιά ούτε με αριστερά. Πρέπει να στρατευτούμε στο βασικό πατριωτικό καθήκον. Γιατί τότε εκτιμούσαμε, και αυτό σήμερα νομίζω δεν υπάρχει Έλληνα που μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι η χώρα περνάει σε καθεστώς κατοχής. Η οποία κατοχή μπορεί να είναι με διαφορετικά μέσα, δηλαδή. Τι έχει περάσει, τι περνάει. Βεβαίως, αλλά τότε το εκτιμούσαμε το 11. Το 11 το λέγαμε εμείς και το 10. Φάνταζε. Απίστευτο. Απίστευτο. Ναι. Σήμερα και ειδικά στα νησιά σας, και όχι μόνο στην Λέσβο, τελεί και υποστρατιωτική κατοχή. Δηλαδή, μην λέμε τώρα τραγικά πράγματα. Από τη στιγμή που δόθηκε το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ, μιλάμε για στρατιωτικού τύπου κατοχή πλέον στη χώρα μας. Τουλάχιστον μέρος επιθυμητής επικράτειας. Και έτσι μαζευτήκαμε άνθρωποι, είτε προερχόμαστε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, και είπαμε: κοιτάξτε να δείτε, δεν πετάμε την ιδεολογία μας των καλά των αχρήστων, αλλά εδώ προέχει το πατριωτικό καθεστώς. Και έτσι στρατευτήκαμε σε μια ελάχιστη συμφωνία, πολιτική συμφωνία. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Και είπαμε ότι πρέπει να ξεφορτωθούμε το χρέος. Πώς μπορούμε να ξεφορτωθούμε το χρέος? Μία, αναγνωρίζοντάς το και καταγγέλλοντάς το με βάση το διεθνές, το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, να βρούμε τη δυνατότητα να αυτοχρηματοδοτηθούμε χωρίς χρέη, χωρίς να είμαστε από καθεστώς κατοχής, να σβήσουμε το σύνολο των μνημονιακών νόμων που άλλαξε τη συνταγματική δομή και τάξη της χώρας. Το τέταρτο είναι να καθίστως καμνοί να λογοδοτήσουν στο φυσικό δικαστή, στη δικαιοσύνη δηλαδή, όσοι ενεπλάκησαν στο να είχαν ενεργή συμμετοχή στο να οδηγηθεί η χώρα σε αυτή την τραγωδία που περνάει. Και το πέμπτο, νέο σύνταγμα. Επιτέλους να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. Αυτά τα πέντε βασικά στοιχεία ήταν η συμφωνία, να το πούμε έτσι, που έχει το ΕΠΑΜ. Και είναι η μόνη πολιτική δύναμη που συνενώνει αυτό ακριβώς το σύμπαν. Ανθρώπους που είτε προέρχονται από την δεξιά, όπως αυτό προσδιορίζονται το λέω, δεν σας το λέω, είτε από την αριστερά. Εγώ είναι γνωστό ότι προέρχομαι από την κομμουνιστική αριστερά, αλλά στην πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ η αριστερή, να το πούμε, είναι η μειοψηφία. Οι περισσότεροι προέρχονται είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για διαδρομή. Αλλά όλοι μας βάζουμε το ζήτημα της πατρίδας πάνω απ' όλα. Συμφωνώ με όλους, όμως αυτά πρέπει να τα αλλάξουν πολιτικές δυνάμεις. Σκοπεύετε να μπείτε στη Βουλή, να διεκδικήσετε είσοδο στη Βουλή? Βεβαίως. Ο στόχος μας είναι, ναι, όχι όμως με τη λογική να γίνουμε μια ακόμη νομοταγής αντιπολίτευση στη Βουλή. Στόχος μας είναι να καταληθεί αυτό το καθεστώς κατοχής.
και άρα και αυτή η εικονική βουλή. Γιατί πρόκειται για εικονική βουλή, δεν αποφασίζει τίποτα. Ναι, με πολιτικές αποφάσεις δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, μόνο με πολιτικές αποφάσεις, έτσι δεν είναι. Από την πολιτική απόφαση του λαού δεν γίνεται διαφορετικά. Συμφωνούμε, ναι, μα την πολιτική απόφαση του λαού την είδαμε τον Ιούνιο του 2015, το όχι να γίνεται ναι. Σωστό, έχετε δίκιο. Μα για αυτό λοιπόν, χρειάζεται μια δύναμη. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια άλλη πολιτική δύναμη η οποία θα αλλάξει αυτή την κατάσταση. Αυτό αν μπορεί. Ακριβώς, αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ. Μάλιστα. Ότι αυτό δηλώνει και το ΕΠΑΜ. Και μάλιστα στο τελευταίο συνέδριό του, για όσους ας πούμε με ψημυρούν και λένε μα κοιτάξτε να δείτε και εσείς μας τα. Και ο Τσίπρας μας τα έλεγε, αλλά μας πούλησε. Πολλοί κόσμος το λέει και είναι φυσιολογικό να το λέει, δεν το κατακρίνω. Στο τελευταίο συνέδριο, ομόφωνα το ΕΠΑΜ εξέδωσε μια νομική δέσμευση που λέει ότι εάν δεν μπορούμε να κάνουμε 14 πράγματα δεσμεύσεις, αυτά που σας είπα παραπάνω, σύν την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων κτλ. Εντός τριμήνου από την ανάλυση κυβερνητικών ευθυνών, τότε όχι μόνο εξαπατήσαμε τον ψηφοφόρο και άρα προκαταβολικά ομολογούμε ενοχή και άρα μπορούμε να διωχθούμε ποινικά για εξαπάτηση ψηφοφόρου, για πράξεις κάτι υποδοσίας και σπεταιρισμού εξουσίας, αλλά βάζουμε ως εγγύηση, σαν ποινική ρήτρα δηλαδή, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που έχει η ηγεσία του ΕΠΑΜ, η πολιτική ηγεσία του ΕΠΑΜ, συν όλοι όσοι εκλεγούν με το ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ. Δηλαδή, εάν δεν κάνουμε αυτά που λέμε με λίγα λόγια, μπορεί οποιοδήποτε να κινήσει τη δικασία εναντίον μας ποινικά και να μας πάρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Ό,τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτει ο καθένας προσωπικά ατομικά. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, προετοιμάζεται ο πολιτικός φορέας ΕΠΑΜ. Βεβαίως. Αυτό κατάλαβα. Έχει ήδη διαμορφωθεί, έχει πάνω από 200 πυρήνες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πυρήνες εννοούμε τις τοπικές οργανώσεις. Τοπικές οργανώσεις. Αλλά τους λέμε πυρήνες με τη λογική ότι δεν είναι η παραδοσιακή κομματική οργάνωση όπως την ξέραμε. Ναι, αλλά ανθρώπων... για ένα πολιτικό φορέα, εφόσον μπείτε στη Βουλή και το εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι, δεν είναι μπούσουλας μόνο το πώς θα βγούμε από το χρέος, είναι και ένα σωρό άλλα πράγματα που απασχολούν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι ότι για αυτά θα έχετε κάποιο σχέδιο. Ήδη έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα 100 ημερών όπως τον εγώ το έχουμε πει. Με 27 διαφορετικά άμεσα μέτρα. Θεωρούμε ότι τα πρώτα 14 πρέπει να παρθούν στο πρώτο 24ωρο. Θέλετε να σας πω κάτι. Ο κόσμος πλέον, ο ψηφοφόρος, έχει βαρεθεί από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες τον κοροϊδεύουν, να το πω και πιο λαϊκά, τον δουλεύουν σε ψηλό γαζί. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Είναι απογοητευμένος ο ψηφοφόρος. Πραγματικά δεν ξέρει τι θα ψηφίσει. Να κοιτάξτε τι γίνεται και στις δημοσκοπήσεις οι οποίες βγήκαν και θα αρχίσουν να ξαναβγαίνουν πάλι. Αλλά τώρα ασχολούμαστε με τις ελληνικές άδειες τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Το Θεού πια. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα κύριε Καζάκη, πριν μου πείτε το λόγο της επίσκεψής σας εδώ στην Λέσβου, πότε φεύγει το αεροπλάνο, μην το χάσετε κιόλας. Είναι 10.30 έχουμε χρόνο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου κύριε Καζάκη, πριν μου πείτε το λόγο που έρχεστε εδώ στη Λέσβο, τι γίνεται με αυτή την οικονομική κατάσταση, πώς θα πάμε, πάμε ολοταχώς στον κρεμό, ολοταχώς στα βράχια, τι... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πάψει να κάνω οικονομικές αναλύσεις πλέον του στυλ θα έρθουν και άλλοι φόροι, θα υπάρχουν επιβαρύνσεις δημοσιονομικοί κτλ. Διότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συστηματική μέσα από τα μέσα μαζικής προπαγάνδας, γιατί δεν μπορώ να τα πω ενημέρωσης, δεν παρέχουν ενημέρωση. Λοιπόν, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια καταπληκτικής αντιμετώπισης του κόσμου, δηλαδή να το βομβαρδίσουν καθημερινά με τις δυσάρεστες ειδήσεις. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα. Ποιες είναι οι ευχάριστες, ποιες είναι. Όχι, μα δεν υπάρχουν, αυτό λέω. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι αδύνατον αυτή η χώρα να βγει από αυτό το αδίέξοδο που τους έχουν υποδομήσει. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Ο τρόπος είναι να αποκτήσουν εισόδημα τα λαϊκά στρώματα. Και μάλιστα τα πιο αδικημένα, τα πιο αδύναμα. Όχι για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης απλά, αλλά για τον απλό βασικό οικονομικό λόγο. Γιατί δίνοντας εισόδημα σε αυτά τα στρώματα, αυτό το εισόδημα δεν θα πάει ούτε στα προφυλάκια, ούτε στα μπαούλα, ούτε θα γίνει σε καταθέσεις στο εξωτερικό. Θα πέσει στην αγορά και θα αρχίσει να ανεβαίνει ο τζίρος της αγοράς. Όμως για να το κάνεις αυτό, θέλεις δύο πράγματα. Πρώτον, κάποιος να το δώσει το εισόδημα. Κάποιος να το δώσει. Ποιος θα το δώσει. Ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή, ήταν ο μικρομίσος, πεθαμένος. Άρα πρέπει να το δώσει το κράτος. Και το κράτος ο μόνος τρόπος για να το δώσει είναι κόβοντας νόμισμα, δικό του νόμισμα, και αντί να τα δίνει στις τράπεζες, να το δώσει κατευθείαν στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι στα όρια φτώχειας,
τους ανέργους, εκεί δηλαδή που ακριβώς πονάει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Δύο λεπτά για να καταλάβω αυτό, δύο λεπτά θα σας διακόψω, με συγχωρείτε. Όταν λέτε να κόψει δικό του νόμισμα, τι εννοείτε? Να κόψει δικό του νόμισμα, όταν ακριβώς κόβαμε όταν υπήρχε δραχμή. Δηλαδή λέτε δηλαδή, επιστροφή στη δραχμή, τι λέτε ακριβώς? Όχι, επιστροφή στη δραχμή, εθνικό νόμισμα. Δηλαδή να αποκτήσει δυνατό. Όχι. Δικό μας νόμισμα. Νέα δραχμή, να το πούμε έτσι. Άλλο πράγμα δηλαδή από το ευρώ. Μάλιστα. Βεβαίως, τελείως διαφορετικό. Γιατί αυτή τη στιγμή το ευρώ, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, το αγοράζουμε. Σημαίνει ναι, ότι σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είτε έχουμε χρέη είτε δεν έχουμε, δημιουργούμε χρέος αγοράζοντας το ευρώ. Πρέπει πάση θυσία να έχουμε δυνατότητα να κόψουμε νόμισμα εμείς, σαν κράτος. Γιατί διαφορετικά δεν βγαίνουμε αυτό από το αδιέξοδο. Γιατί να το κάνουμε το νόμισμα? Υπάρχουν δύο τρόποι, βέβαια, και είναι πολιτική απόφαση. Ή να το δώσουμε στους τράπεζες και στους ολιγάρχες, όπως γινόταν με την παλιά δραχμή. Γι' αυτό είχαμε πληθωρισμούς, ελλείμματα και ιστορίες. Ή να το δώσουμε στον κοσμάκι, που το έχει ανάγκη σαν εισόδημα, και να επανεκκινήσει η οικονομία. Αλλά για να μην πάει και. Αλλά άμα δώσει εισόδημα στον κοσμάκι και ο κόσμος έχει να πληρώνει χρέη προς την εφορία, προς τις τράπεζες, προς τα ασφαλιστικά, είναι δωρο-άδωρο. Δεν θα πάει στην αγορά. Αλλά το δεύτερο βήμα που κάνεις είναι να απαλλάξεις τον κόσμο, τον απλό κόσμο, τον αγρότη, τον μικρομεσαίο, τον οικοκυριό, τον ελεύθερο επαγγελματία από τα χρέη του. Να τα σβήσεις τα χρέη. Έτσι αλλιώς τα χρέη αυτά δεν πληρώνονται. Είναι αδύνατο να πληρώνουν. Και με αυτόν τον τρόπο επανεκκινείς. Αυτό το πράγμα θεωρεί, όχι μόνο θεωρητικά και πρακτικά, και το ξέρουμε, έχει ξαναγίνει σε άλλες χώρες, έχει ξαναγίνει και στην Ελλάδα σε παλιότερα χρόνια, στην ιστορία της. Μπορεί να γίνει εντός του 24ωρου. Ναι, ωραία, κατανοητό αυτό που λέτε. Ωστόσο, κάτι άλλο θέλω να πω. Στην αριστερά, και όχι μόνο στην αριστερά, αλλά ναι, και στην αριστερά, υπάρχουν πολύ καλοί οικονομολόγοι. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν, ναι. Δεν γνωρίζουν αυτά που λέτε, ότι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση που έχουμε πέσει, αυτό το τέλμα, αυτό το έλος, δεν το γνωρίζουν ότι είναι. Γιατί έχουν βγάλει 48.000 χέρια και δεν ξέρουν από πού να πρωτοβουτήξουν? Για ποιο λόγο? Κοίταξε να δείτε, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο, να σας πω κάτι. Κύριε Καζάκη, ακούστε με, μας ακούει χιλιάδες κόσμος τώρα. Ας τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Ας μιλήσουμε και με καθαρά. Έτσι. Έτσι. Εκεί που διαφοροποιείται οικονομολόγος από οικονομολόγο είναι η απόφαση τι υπερασπίζομαι. Πολιτική απόφαση είναι αυτή. Είναι προσωπική απόφαση καταρχήν του καθενός και πολιτική απόφαση. Τι βάζω πρώτο, την ευημερία του κοσμάκι που λέγαμε προηγουμένως, δεν το λέω υποτιμητικά προς Θεού. Για να καταλαβαίνομαστε, μιλάμε τον κόσμο της δουλειάς, έτσι. Μιλάμε για τον κόσμο του μεροκάματου που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρας και πεθαίνει. Είναι το πρωτεύον μου είναι αυτό, να βρει δουλειά και εισόδημα και να έχει ευημερία αυτό και τα παιδιά του, ή οι τράπεζες. Ή μια ιδιοληψία που έχω στο κεφάλι μου εγώ, ας πούμε, ότι στην κόκκινη κοινωνία θα λυθούν τα προβλήματα όλα. Έχει θεωρηθεί ότι η μπούσουλας πλέον είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα αποτελέσματα. Να τα. Μα αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, και στην αριστερά κυριαρχεί η άποψη ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να την πειράξει. Δεν υπάρχει περισσότερη θρησκοληπτική άποψη από αυτήν. Ιδιαίτερα όταν βλέπεις εδώ και το οικοδομήμα της να γκρεμίζεται αυτή τη στιγμή και να πλακώνει λαούς, χώρες, να συνθλίβει κοινωνικές καταστάσεις στην Ευρώπη, όχι μόνο με την Ελλάδα, εμείς είμαστε πρώτοι σε αυτή την ιστορία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Καταστάσεις που έχουμε να τις βιώσουμε από το Μεσοπόλεμο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και γεωστρατηγικό, είναι και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας των χωρών. Είναι το αν και ένας λαός αποφασίζει και ή θα πρέπει να αποφασίσει τον τόπο του. Τα στοιχειώδη δηλαδή. Δεν είναι κάτι τα αυτονόητα για άλλες εποχές. Καταλήγουμε λοιπόν ότι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις μέσα από το κοινοβούλιο. Συμφωνεί μέσα με. Βεβαίως. Μέχρι εδώ. Βεβαίως. Όπου η πλειοψηφία, αυτή η πλειοψηφία που εκφράστηκε το 60%. Τον Ιούνιο λέτε. Τον Ιούνιο. Ναι, του 2015. Έτσι. Του 60%. Παίρνει απόφαση να αλλάξουμε ρότα, ριζικά. Αν δεν το πάρει αυτό απόφαση, θα βιώσουμε επαγκαταστάσεις που καμία γενιά στη χώρα μας δεν τις έχει βιώσει. Μα πήρε ο κόσμος την απόφασή του. Η απόφαση αυτή άλλαξε από τους πολιτικούς, δεν άλλαξε από τον κόσμο. Έχετε δίκιο απόλυτο, μα γι' αυτό και λέμε ότι τώρα πλέον χρειάζεται μια πολιτική δύναμη που να εκφράσει αυτό το 60%. Έτσι. Και με τέτοια συνέπεια που δεν θα τον πουλήσει την επόμενη μέρα. Έτσι. Για πείτε μου τώρα, κύριε Καζάκη, ο λόγος της επίσκεψής σας εδώ στη Λέσβο.
Είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα που συζητάμε, συν το γεγονός ότι θέλω να δω και εξηθεί η σώμαση. Αυτά που λίγος πολύ ξέρουμε για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στα νησιά. Α, θα δείτε εδώ την κατάσταση με μείον 60, μείον 70 και μείον 80%. Θα δείτε μια κατάσταση όταν έρθετε. Αυτά τα ξέρουμε σαν νούμερα. Αλλά για μένα το νούμερο και σαν επαγγελματίας, δηλαδή σαν επιστήμονας, το νούμερο δεν λέει τίποτα. Αντιπροσωπεύει ζωές, καταστάσεις δηλαδή, μέσα στην κοινωνία. Και μπορεί να ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εκτός του τουρισμού μπορεί να φτάνει το 70%. Πώς δεν λέει. Για οικονομικά μεγέθη μιλάμε εδώ. Μα αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέω. Ότι η επαφή με τον άνθρωπο είναι, είναι κυρίαρχο ζήτημα. Και είναι κυρίαρχο ζήτημα πολύ πέρασε εδώ πέρα από τα νούμερα κτλ. Μα κοιτάξτε, κύριε Καζάκη, να κάνουμε διάλογο. Κοιτάξτε να δείτε. Τόσα που βιώνουμε, τουλάχιστον εδώ στη Λέσβου, που θα την επισκεφτείτε σε λίγες ώρες. Και θα έχετε και μια πολύ ωραία συγκέντρωση, θα μας πείτε και γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, στην Καλονή σήμερα. Στην Καλονή 8 η ώρα. 8 η ώρα το βράδυ. 8 η ώρα το βράδυ στο Café Quest. Πολύ ωραία, στην πλατεία της Καλονής βρίσκεται. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος πλέον έχει βαρεθεί να το χτυπάνε οι πολιτικές δυνάμεις στην πλάτη και να λένε εντάξει, μη σε νοιάζει, όλα θα πάνε καλά. Κάνε υπομονή. Το έχει βαρεθεί, έχει κουραστεί, δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα από εμάς. Κοιτάξτε, αν κάποιοι από εμάς θέλαν να γίνουν υπουργοί, είχαν τη δυνατότητα να γίνουν υπουργοί. Μάλιστα. Έτσι. Το ότι πετάξαμε τα πάντα σε αυτό το πράγμα και τρέχουμε με φθαρμένα παπούτσια και φθαρμένα παντελόνια για να πούμε στον κόσμο το πολύ απλό ότι μπορεί, είναι στο χέρι του αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα, μέσα σε ένα 24ωρο να αλλάξει η κατάσταση. Και το λέμε όχι γιατί είναι ένα σύνθημα, γιατί μπορούμε να το τεκμηριώσουμε επιστημονικά και το τεκμηριώνουμε εδώ και χρόνια. Ο καθένας από το μετερίζει του, να το πούμε έτσι, και πολιτικά σαν ΕΠΑΜ. Δεν είναι τυχαίο. Και λέμε αυτό το πράγμα. Επειδή και εμένα, και εγώ προσωπικά, δεν αντέχω να με πουλάνε τα κόμματα στα οποία ήμουνα. Και ξεπρόσωπα από την αριστερά. Δεν αντέχομαι να με πουλάνε. Δεν αντέχω να διαχειρίζονται την ιδεολογία μου και τις αγνές μου προθέσεις άνθρωποι οι οποίοι είναι διαπλεκόμενοι μέχρι αηδίας. Και δυστυχώς στην αριστερά υπάρχει την ίδια διαπλοκή όπως υπάρχει στη δεξιά. Γι' αυτό και επιλέξαμε να κάνουμε κάτι εμείς. Οι άνθρωποι δηλαδή που είναι της διπλανής πόρτας, να το πούμε έτσι. Έτσι. Αλλά είμαστε σίγουροι για αυτό που πάμε να κάνουμε, γιατί η επιστήμη μας, η επαγγελματοσύνη μας, ας πούμε, λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, αλλά με το λαό, με αυτό το 60-70% του λαού που έχει πλέον αγανακτήσει από αυτή την κατάσταση και δεν βλέπει διέξοδο. Έτσι. Περισσότερα στις 8 το βράδυ απόψε στο Café Quest στην πλατεία της Καλονής. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς πάει καταρχήν η κίνησή σας, πώς πάει ο πολιτικός φορέας πια? Ναι, ο πολιτικός φορέας, σας είπα προηγουμένως, έχει 200 οργανώσεις σε όλο και την Ελλάδα και αναπτύσσεται ραγδαία. Βεβαίως, όπως ξέρετε και όπως φαντάζεστε, είμαστε παντελώς αποκλεισμένοι από τα μέσα. Με εξαίρεση βεβαίως τα μέσα της περιφέρειας που ακόμη υπάρχει αυτή η ηλιακτίδα ενημέρωσης. Αλλά από τα βασικά μέσα μαζικής προπαγάνδας, να το πούμε έτσι, δεν αναφερόμαστε καν. Δεν υπάρχει ούτε καν αναφορά. Είμαστε ένα φάντασμα που είναι πάνω από την Ελλάδα, να το πούμε έτσι. Γιατί πολύ απλά δεν τολμάνε ούτε να μας καλέσουν για να μας ξεφτυλίσουν. Γιατί αν λέμε αυτά τα πράγματα, αυτά που λέμε είναι γραφικά, γιατί δεν μας καλούν να μας ξεφτυλίσουν? Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα μην περιμένετε τώρα, ειδικά τώρα που όπως αλλάζει και το τηλεοπτικό τοπίο, μην περιμένετε τώρα από τους μεγάλους καναλάρχες αυτά τα πράγματα. Το έχω ζήσει, δυστυχώς το έχω ζήσει από πρώτο χέρι. Και πραγματικά είναι τρομερό αυτό το πράγμα που γίνεται. Παρόλη τη φασαρία που υπήρχε πριν από τη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών, φαίνεται ότι τα έχουν βρει κάτω από το τραπέζι, έτσι μου φαίνεται. Βέβαια, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό ταξίδι. Και εγώ. Καλώς να έρθετε στη Λέσβο. Θα σας δούμε το απόγευμα στις 8 στο Café Quest στην πλατεία της Καλονής. Καλό σας ταξίδι, κύριε Καζάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.